ο παπάς που ταπείνωσε τον βλάσιμο αντάρτη του Ελλάς. Δεν σου επιτρέπεται να μιλάς με τον τρόπο αυτό σε ένα Άγιο χώρο. Από του πατρός Σίμωνος Αρβανίτη 1988. Τι πας να κάνεις, Πάτερ Σίμων, δεν βλέπει το κεφάλι του παπά στο κοντάρι. Πιάνει ο πατερσί τον αντάρτη και με δύναμη που εκείνο δεν φανταζόταν πως είχε, ετούτο ο παπά τον κατέβασε από την εξέδρα. Ο μακαριστό όσιο γέροντα Σίμων Αρβανίτη το 1942 ο πατήρ Σίμων διορίστηκε από τον Μητροπολίτη Καλυσία Παντελεήμονα Φωστίνη δικαίος και πνευματικός της μονής της μεταμορφώσεως που απέχει από την Κίνη πέντε χιλιόμετρα περίπου. Εκεί ο Σίμων έσκαβε τον κήπο της Μονής επίτηδες για άσκηση. Και όταν τον ρωτούσαν γιατί δούλευε, αφού δεν είχε φάει τίποτε, πώς θα άντυχε. Απαντούσε, τώρα πρέπει να ασκηθώ και να νικήσω τις αμαρτίες. Αλλιώς η αμαρτία δεν νικέται με τίποτα. Νικέται μόνο με την άσκηση και την πίστη. Ο γέροντας είχε πολλή παρησία και αθροδία. Μία ημέρα στο μοναστήρι της μεταμορφώσεως στην Κίνη είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος. Είχαν πάει και μερικοί αντάρτε και είχαν και ένα κοντάρι με το κεφάλι κάποιου παπά που είχαν σκοτώσει. Ένας από αυτούς είχε ανέβει ψηλά σε μία εξέντρα και φώναζει ζήτω η ελευθερία, κάτω η παρθενία. Ο Χέροντας ακούγοντας αυτά, κυριεύτηκε από ζήλο κυρίου σαβαώθ, και ξεκίνησε να πάει να δώσει ένα μάθημα στον Ασεβή. Ένας από τους πατέρες της Μονής προσπάθησε να το συγκρατήσει λέγοντάς του «Τι πας να κάνεις πατέρ Σίμων, δεν βλέπεις το κεφάλι του παπά στο κοντάρι» Ο γέροντας δεν του έδωσε σημασία και προχώρησε προς τον αντάρτη ανέβηκε πάνω στην εξέδρα και τον ήλεγξε με πολύ αυστηρό τρόπο και κατέληξε. Όλα όσα λε είναι αμαρτία. Πού ξέρει εσύ τι είναι παθημία. Πώ τολμά να λε τέτοιε βλακίε και ανοησίε για πράγματα που δεν ξέρει. Δεν μπορεί να λε ζήτω η ελευθερία κάτω η παθημία. Και επιπλέον δεν σε επιτρέπεται να μιλά με τον τρόπο αυτό σε ένα άγιο χώρο όπω είναι το μοναστήρι και τον πιάνει ο πατήρ Σίμων και με δύναμη που εκείνο δεν φανταζόταν πω είχε, ετούντο ο παπά, τον κατέβασε από την εξέδρα. Ο κόσμο όλο που ήταν μάρτυρα τη χειμή εκείνη έμεινε κατάπληκτο από το θάρρο του πατήρ Σίμωνα και από την παρησία και την αφοβία με την οποία μίλησε για την παρθυμία. Μενόμενο με ο αντάρτη όπλησε το όπλο του έτοιμο να σκοτώσει τον πατήρ Σίμωνα. Όμω ένα άλλο αντάρτη που ήταν μαζί του. Το σταμάτησε λέγοντά του. Για όνομα του Θεού, μην το κάνει αυτό. Εάν το σκοτώσει, όλο το χωριό θα ξεσηκωθεί εναντίον μα. Γιατί, αν το χωριό αυτό ζει ακόμη, το φίλει στον παπά αυτόν. Αυτό είναι ένα άγιο άνθρωπο. Μάλιστα, κάνει και θαύματα. Έτσι σταμάτησε το κακό έω εκεί. Φανερή ήταν η επέμβαση του Θεού. Πελειώνει ο αφηγητή. Χορτασμό πολλών με ολίγα. Ένα απόγευμα είχαν πάει πάλι εκατοντάδε άνθρωποι στο μοναστήρι, η Ιερά μονή μεταμορφώσεω στην Κίνη, για αγριτνία και με την ελπίδα πω ίσω υπήρχε και δυνατότητα να φάνε κάτι, γιατί η πείνα θέριζε τον κόσμο. Έτο 1943, Γερμανική κατοχή στο μοναστήρι είχαν μόνο μια χούφτα ρεβίθια σε ένα σακουλάκι και μια χούφτα πριγούρι σε ένα άλλο. Ο πατήρ Σίμων είπε στην παγκύρισσα «Μοσχούλα, άκουσε τι θα κάνεις. Θα βάλεις στη φωτιά τα δύο μεγάλα καζάνια και να γεμίσεις ως τη μέση νερό. Μόλις δεις να κοχλάζει το νερό, ρίξε τα ρεβίθια σε ένα καζάνι και το πριγούρι στο άλλο, για να κάνουμε φαγητό και να φάει ο κόσμος. Η Μοσχούλα είχε ζωηρέ αμφιβολίε για αυτά που, που άκουσε. Αλλά ο παθύρι Σίμων την ήλεξε αυστηρά και τη είπε, Κάνε, παιδί μου, υπακοή. Κάνε ό,τι σου λέω εγώ. Και άφησε τι κουβέντε. Η Μοσχούλα φοβήθηκε, βλέποντα πόσο αυστηρά και στεναχωρημένα τον γέροντα και είπε, Κάνε ό,τι σου λέω εγώ. Και άφησε τι κουβέντε. Η Μοσούλα φοβήθηκε βλέποντα τόσο αυστηρά και στεναχωρημένο τον γέροντα και είπε «Καλά πατρεσί θα κάνω όπως είπες». Μόλις έβρασε το νερό η Μοσούλα έριξε τα υλικά στα δύο καζάνια. Μετά από λίγο πήγε να δει τι γίνεται με το φαγητό. Και τι να δει, βλέπει τα δύο καζάνια να έχουν γεμίσει φαΐ και να φουσκώνουν. Στις φωνές της έτρεξαν όλοι, θέλοντας, θέλοντας διάφορα δοχεία και τα γέμισαν φαγητό. Να προλάβουν να μην ξεκινήσουν τα, καζάνια και χυστεί το φαΐ. Το πρωί έφεραν όλοι όσοι είχαν πάρει μέρος στην Αγρυπνία και ήταν πολύ λαό. Και, και, οι πατέρες της Μονής είχαν για αρκετέ ημέρε πλούσια και χορταστική τροφή. Πολύ αργότερα, μετά από το παραπάνω θαύμα, ο πατρί Σίμων διηγήθηκε σε μοναχούς ότι προβληματίστηκε βλέποντας όλα τα θαύματα που γινόντουσαν στο μοναστήρι και όπως περπατούσε στον κήπο έλεγε απευθυνόμενος προς τον Κύριο «Κύριε μου, παρακαλώ, δεν ξέρω εγώ ποιος είμαι. Δεν ξέρω εγώ ότι είμαι ένας μεγάλος αμαρτωλός. Αυτά τα θαύματα γίνονται μόνο από Αγίους. Πώς συμβαίνει να γίνονται και με μένα. Κύριε μου, σε παρακαλώ να μου λύσει την απορία μου αυτή. Εκείνη τη στιγμή μου έγινε μια ζωντανή αποκάλυψη, είπε ο γέροντας άκουσα δυνατά τη φωνή του Θεού να μου μιλάει αναφέροντα το όνομά μου και νιώθα κάθε λέξη να μου χτυπάει αισθητά το μέτωπο. Σίμων, λε πω είσαι αμαρτωλό, είσαι. Δεν σε έχω κατατάξει στου Αγίου μου, αλλά στου δικαίου. Όταν βλέπω να με παρακαλάς νύχτα μέρα να σου στείλω βοήθεια για να φάει ο κόσμο και του έχει σαν μπαρμούνια και εσύ να μην τρώς, αλλά να μένει μερόνυχτα νυχτικό, να είσαι σαν μια σκιά του εαυτού σου, αφού έχει τόσο μεγάλη αγάπη για τα πράγματά μου, πώ εγώ να μην σου στέλνω αυτό που μου ζητά. Γι' αυτό σου λέω πω αν συνεχίζει να έχει αυτή την αγάπη μέχρι τέλους, εγώ θα σε ευλογώ και δεν θα σου λείψει τίποτε. Ο κύριο σταμάτησε να μιλάει. Ήμουν έπειτα από αυτό, συνέχισε ο γέροντας, όλο χαρά. Προφητεία του Γέροντος Σίμωνος από Μαγνητοφωνημένη. Όπως βλέπουμε σήμερα τον κόσμο, γενικώ ότι δεν είναι δύνατο ο Θεός πλέον να ανεχθεί εκείνη την λυπηρά κατάσταση σε όλη την οικουμένη, μηδαμός εξαιρουμένης και της Ελλάδος που την αγαπά περισσότερο και το οποίο στα χαρτιά μας λέει ότι και σε λίγο πραγματοποιούνται, ότι η Ελλάς, η Ελλάς θα δείτε σε λίγο πόσο θα γίνει μεγάλη Μεγάλη, μεγάλη. Όχι μόνο θα δείτε, θα έχει εξαίρετο και λαμπρό παράδειγμα εις όλη την οικουμένη. Διότι ενθυμίστε ότι εδώ δεν εχήθηκε αίμα όταν εκήρυξε ο Πάσχος Πα... Απόσχολος Παύλος. Ενώ ξέρεις τι αίμα. Εχήθηκε σε όλα τα έθνη. Ενθυμίστε ότι είπε, τι είπε ο Χριστός όταν πήγαν τις Έλληνε, όταν πήγε ο Ανδρέας και ο Φίλιππος. Ενθυμίστε τώρα που είπανε Τινές άντρες αντρέ, την εσ άντρε, η τον κύριο και είπε, Μην εδοξάστη ο ιό του ανθρώπου. Και γιατί, πώ, γιατί, τα πράγματα μαρτυρούν γιατί. Είπαμε ότι διότι δεν εσύθηκε αίμα, διότι μετά πιστών φιλοσόφων επισκέφθηκαν το Θεό μερικοί και δια το ήταν ετοιμασμένοι και ωραία έτσι είχε. Αυτέ τι ωραίε στοιχείε λοιπόν θέλησε ο Θεό τι ολίγε να πλέξει το εγκόμιο. Συν τούτο έχουμε και το άλλο, και ένα άλλο. Ποιο ο λόγο λοιπόν αυτοί οι Απόστολοι να μην έγραψαν τα Ευαγγέλια, την καινή διαθήκη, τα άλλα όλα στην εβραϊκή γλώσσα, την δική του, που μάλιστα ήταν και αγράμματοι, προ εντροπή των συμπατριωτών, διότι ήταν ανάξιοι αυτοί που στάβωσαν τον Χριστό να ακούσουν στην εβραϊκή γλώσσα τα λόγια αυτών και έγραψαν στην ελληνική, γιατί η Ελλάς είχε τη γλώσσα αυτή, η οποία ήταν ωραία γλώσσα, αφενός ναι, που ήταν ωραία γλώσσα και είχε απίχυση σε όλη την οικουμένη, αλλά αφετέρου δε ότι ήταν και άξιοι, διότι δεν ήθελησαν να κάνουν κακό, ότι ήταν αμαρτωλή όλος ο κόσμος. Ήταν αμαρτωλή, αλλά όμως και δεν μπορούσαν να μην δεχθούν το ωραίο το οποίο άκουσαν την υψηλή αυτή, την υψηλή διδασκαλία, την ενέχθησαν. Όχι ότι δεν ήταν αμαρτωλοί, αμαρτωλοί ήταν, αλλά δεν εδέχονταν τα άλλα έστειλε. Ο Λίγη μόνο και γι' αυτό έγιναν τόσα και τόσα μαρτύρια, τι χιλιάδε των μαρτύρων. Άρα λοιπόν δια τούτο και ψηλάει ο Θεό στην Ελλάδα. Τώρα ιδιαιτέρω να τη δοξάσει. Αν και πάντοτε έδειχνε το μεγαλείο η Ελλάς, όταν εγινόταν πόλεμο, αλλά και τώρα ιδίω που πρόκειται λοιπόν άπαντε διαπαντό όχι ότι θα την μεγαλώσει ο Θεός, θα την ανισώσει, θα την δοξάσει. Τώρα όμως, ολίγες ημέρες έχουμε, οπότε επέρχεται η κάθαρση, έχουμε ολίγες ημέρες, να μην έρχονται σε απόγνωση οι Έλληνε. Μόνο οφείλουμε να κηρύττουμε παντού και να λέγουμε παντού ότι και πολλά καλά θέλουμε δει. Έχει πει και ο Θεός ότι ουδέ θρήξης κεφαλής δεν θα πειραχθεί ίσως μετανοούντας. Αλλά όχι μετάνοια όπως τη θέλουμε. Όχι μετάνοια όπως τη θέλουμε. Αλλά λοιπόν αγαπητοί οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι μη φοβηθούμε ότι λέγουν ό,τι κάνουν και ό,τι γίνεται. Τα αυτά διγενέστε. Καταλάβατε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Ήρθε η ώρα πλέον να καθαρίσει. Όχι η δεύτερα παρουσία. Να καθαρίσει η ήρα από το σιτάρι. Και η πρώτη, η πρώτη Ελλάς θα είναι αυτή που θα υποστεί από τους Τούρκους. Είναι μικρή να μικρή Αυτή είναι όπως είπαμε η προσβολή, αλλά είναι ο τάφος τους όμως της Τουρκίας. Ο τάφος τους καθώς τα, τα, το είχαν πει και αυτοί οι Τούρκοι, όπως είπαμε μερικοί τώρα. Άρα λοιπόν, άρα, λοιπόν να είμαστε ετοιμασμένοι, χαρούμενοι, ότι ο μετανόλων άνθρωπο δεν πρόκειται να υποστεί τίποτα. Να είμαστε χαρούμενοι διότι εγνωρίσαμε τον Χριστό, αλλά όχι όμως να τον λατρεύουμε όπως θέλει ο καθένας και να λέγονται χριστιανοί άνθρωποι ή ετερόδοξοι και να λέγονται χριστιανοί άνθρωποι ή ετερόδοξοι στη γραφή του πατρός Ζωσιμάς.